Κύριε Υπουργέ, στις 30 Οκτώβρη συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τον καταστροφικό και φωνικό δυστυχώς σεισμό της Σάμου. Αυτά τα 2 χρόνια παρήλασαν πάρα πολλοί κυβερνώντες, μοίρασαν ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά η κατάσταση για το σαμνιώτικο λαό είναι γνωστή δυστυχώς και ακόμα πολύ πικρή. Μεταξύ πολλών άλλων σοβαρών προβλημάτων και καθυστερήσεων που βασανίζουν τους κατοίκους της Σάμου, επιλέξαμε σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση να επικεντρωθούμε στα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τα σχολικά κτίρια. Τα σχολικά κτίρια υπέστησαν πολλές και σοβαρές ζημιές και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης που έχει ως συνέπεια να παραμένουν τα σχολεία υποσυντήρητα, ανοχήρωτα σε κάθε σεισμό, με κίνδυνο και για την ίδια την ασφάλεια και τη ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αφού είναι γνωστό και διαχρονικό πρόβλημα ότι τα σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα δεν ελέγχονται περιοδικά, ούτε γίνονται αντισεισμικοί έλεγχοι, ώστε όσα είναι κατάλληλα να κατεδαφίζονται, να χτίζονται νέα και να ανακατασκευάζονται όσα χρειάζονται. Σήμερα στη Σάμο είναι σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν σχολεία που είχαν κατηγοριοποιηθεί ως την κατηγορία Γ, δηλαδή με τις ελαφρότερες ζημιές, που όμως ακόμα και σε αυτά 2 χρόνια μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί επισκευές. Προχωράνε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μαθητές, για παράδειγμα, που κάνουν μάθημα στα Κουμέικα σε ένα πρώην καφενείο ή πολύ μακριά από την περιοχή τους ή ακόμα και στα γνωστά κοντέινερ, που αυτό βέβαια τίνει να γίνει μια κανονικότητα για πολλά σχολεία και όχι μόνο για τα σεισμόπληκτα. Όμως την ίδια ώρα όλες οι σχολικές μονάδες που είχαν ενταχθεί στις κατηγορίες Δέλτα και Έψιλον, δηλαδή αυτές με τις μεγαλύτερες καταστροφές, μόλις πρόσφατα για αυτές ολοκληρώθηκαν οι μελέτες πλην αυτού που αφορά το Δημοτικό Σχολείο στην Πορφυριάδα, στο Καρλόβαση, που έχει κολλήσει, η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, αλλά κρεμεί η έγκριση από την εφορία νεωτέρων μνημείων που καθυστερεί πολύ. Και βέβαια εκτός από τις μελέτες δεν έχει προχωρήσει τίποτα άλλο. Το βασικό πρόβλημα που επικαλούνται οι 2 Δήμοι είναι η έλλειψη χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν τα έργα. Και τα σχολεία βέβαια που αφορά αυτή η κατάσταση είναι τα δημοτικά σχολεία και τον νηπιαγωγείο του Βαθέως, τα δημοτικά σχολεία στο Πυθαγόριο, στη Χώρα, στα Κοντακέικα και το πρώτο δημοτικό σχολείο Καρλοβάσου, η γνωστή Πορφυριάδα και του Πλάτανου. Ρωτάστε λοιπόν τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε άμεσα να δοθεί όπου χρειάζεται όλη η απαραίτητη χρηματοδότηση για να προχωρήσει πλήρης αποκατάσταση των σχολείων, να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες γραφειοκρατικές όπου καθυστερούν από τη μεριά των υπηρεσιών του κράτους και να μπορέσουν επιτέλους να επιστρέψουν οι μαθητές με ασφάλεια στα σχολικά κτίρια που θα πρέπει να γίνεται η σχολική διαδικασία. Σας ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε και για το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης του νησιού της Σάμου μετά τον σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2021. Ένα σχέδιο που εφαρμόζεται από την πρώτη στιγμή με παρουσία στο πεδίο και με στενή συνεργασία με όλους. Ένα σχέδιο με δημοσιονομική επίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις εντάξεις, τις πιστώσεις και τις χρηματοδοτήσεις και ξεπερνά τα 135 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σχέδιο το οποίο είναι φυσικά γνωστό, με ορατά αποτελέσματα, που απέχουν από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αποτελέσματα του έργου που δυστυχώς, με μεγάλη ευκολία στην ερώτησή σας, υποτιμάτε, όταν από την πρώτη κιόλας παράγραφο αναφέρατε ότι 2 χρόνια πολλοί κυβερνώντες παρήλασαν, μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις, εμπέζοντας το λαό. Όλη αυτή την περίοδο ήταν πολλές οι φορές που βρεθήκαμε στο νησί και μέσα στην πανδημία και συνεργαστήκαμε με όλους. Και όπως σε κάθε περιοχή που πλήττεται από μια φυσική καταστροφή, με την παρουσία μας στο πεδίο ερχόμαστε να εκπλήξουμε ευχάριστα τους πολίτες. Πολίτες που όντως είναι επιφυλακτικοί σε κάθε περιοχή που πλήττεται από μια φυσική καταστροφή. Έχουν το άγχος ότι μόλις φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας των πρώτων ημερών, φεύγει και το ενδιαφέρον του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη πρακτικές και εμπειρίες του παρελθόντος. Και όπως και θα πω ότι δικαίως
Αν αναλογιστούμε αυτές τις πρακτικές, είναι επιφυλακτικοί αυτοί οι πολίτες και έχουν το άγχος. Η νέα φιλοσοφία που ακολουθείται όμως στο πλαίσιο της κρατικής αλλαγής θέλει το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, άμεσα και δίκαια μετά από μια φυσική καταστροφή. Αυτή άλλωστε είναι η κατεύθυνση και η οδηγία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η τακτική της κρατικής αλλαγής που επιτρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Τακτική που δεν περιλαμβάνει ανέξοδες υποσχέσεις όπως αναφέρεται. Και ας το δούμε αναλυτικά εστιάζοντας σε συγκεκριμένα και όχι σε όλα συστατικά αυτού του σχεδίου. Πρώτον, έχουμε τη στεγαστική συνδρομή για τις κτηριακές αποκαταστάσεις που εκτιμάται στα 82 εκατομμύρια ευρώ. Την επιδότηση ενοικίου και τη συγκατοίκηση προς τους σεισμόκλητους πολίτες. Η προώθηση των καταδαφίσεων, των επικινδύνωσε ετοιμόρυπων κτηρίων από τους Δήμους και όχι από τους ιδιώτες όπως ήταν μέχρι πριν, μέσα από την έκτατη επιχορήγηση από το κράτος. Με αποτέλεσμα να έχει καταδαφιστεί το 89% των ΠΑΕΚ στη Δυτική Σάμμο και το 95% των ΠΑΕΚ στην Ανατολική Σάμμο. Η επιχορήγηση προς εισπιτώμενες επιχειρήσεις που φτάνει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr που έφτασε τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Η διάθεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις της περιοχής μέσα από το Σάμος ΠΑΣ και φυσικά η έκτακτη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια και τους Δήμους που έχει διαμορφωθεί στα 22 εκατομμύρια ευρώ και όσο οριμάζει ο μελλοντικός σχεδιασμός, η χρηματοδότηση φυσικά συνεχίζεται. Σε αυτή τη χρηματοδότηση εντάσσονται και οι πόροι για τις αποκαταστάσεις στα σχολεία και τις μονάδες και τις υποδομές εκπαίδευσης. Σχολεία και μονάδες για τις οποίες από την πρώτη στιγμή διαμορφώθηκαν οι συνθήκες εκείνες ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός τάξης. Σχολεία για τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση οι Δήμοι ανάλογα με τις ζημιές σε κάθε περίπτωση και προχώρησαν σε άμεσες επιδιορθώσεις, σε εκπόνηση μελετών αλλά και σε αποκαταστάσεις. Και τώρα πλέον που ολοκληρώθηκαν οι σχετικές μελέτες σε στενή συνεργασία που έχουμε και με τους Δήμους, θα προχωρήσουν και προχωρούν οι τελευταίες αποκαταστάσεις στα σχολικά κτίρια που έχουν μείνει. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις των σχολικών κτιρίων και των εκπαιδευτικών μονάδων που επλήγησαν από το σεισμό είναι αρκετές. Είναι πολλές, δεν είναι λίγες όπως σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό και έχουμε διαθέσει πόρους. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους Δήμους για να ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο με τα αναπομείναντα προς αποκατάσταση σχολικά κτίρια, αφού μόλις πριν από λίγο, όπως είπατε και εσείς, πριν από λίγο καιρό, τις τελευταίες ημέρες, ολοκληρώθηκαν και οι σχετικές μελέτες. Άρα, σε συνεργασία, σε στενή συνεργασία με όλους, θα συνεχίσουμε και την επόμενη περίοδο με τους ίδιους συντατικούς ρυθμούς. Κύριε Υπουργέ, εντοπίσατε και να σας πω ότι στο Αιγαίο υπάρχει πολύ πικρή εμπειρία από τους χρόνους αποκατάστασης, από τις φυσικές καταστροφές, πόσο μάλλον από τους σεισμούς. Γιατί τυχαίνει να είμαι, είμαι βουλευτής Λέσβου και ακόμα, για παράδειγμα, στη Βρύσα, 5 χρόνια μετά το σεισμό, η αποκατάσταση είναι αργόσυρτη και βασανιστική και επειδή μιλάμε και για τα σχολικά κτίρια και για τις ταχύτητες των κυβερνήσεων διαχρονικά να δείχνουν ενδιαφέρον για τους μαθητές να γυρνάνε στα σχολικά κτίρια, στη Βρύσα της Λέσβου, 5 χρόνια μετά το σεισμό, οι μαθητές ακόμα παραμένουν στα κοντέινερ. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές αυτές οι υποτιθέμενες προσωρινές λύσεις αποδεικνύονται μόνιμες και γενικεύονται. Αντίστοιχα και για τη Σάμμο, το σχέδιο κρίνεται από τα ίδια τα αποτελέσματα και την ταχύτητα αποκατάσταση των ζημιών, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, για παράδειγμα, στην αποκατάσταση των σπιτιών τους, στους χρόνους που αποταμιεύονται τα κονδύλια, το αν και κατά πόσο μπορούν να πάρουν, ότι χρειάζεται να πάρουν δάνεια πολλές φορές για να ολοκληρώσουν τις επισκευές των σπιτιών τους κλπ. Αντίστοιχα και για τα σχολεία. Κανένα από τα σχολεία, παρότι προχωράνε, ας πούμε, και για τις μικρότερες κατηγορίες των μικρότερων ζημιών, σε κανένα από τα σχολεία δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, 2 χρόνια μετά, η αποκατάσταση των ζημιών. Και σας ξαναλέμε και μας ανησυχεί ότι δεν δώσετε ούτε τώρα χρονοδιαγράμματα, ούτε μιλήσατε με συγκεκριμένα κονδύλια. Για παράδειγμα, στο Δήμο Δυτικής Σάμμου, με βάση τα στοιχεία που δίνει, βέβαια ο Δήμος δεν μπορούμε να ελέγξουμε διαφορετικά,
Αυτή τη στιγμή υπήρχε από τα αρχικά χρήματα που είχαν δοθεί στο Δήμο ένα υπόλοιπο των 500.000. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχουμε, δόθηκε και μία ενίσχυση των 300.000 αυτή τη στιγμή. Όμως για να αποκατασταθούν τα τρία σχολεία που ολοκληρώθηκαν τώρα οι μελέτες τους και έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, χρειάζεται επιπλέον τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο με βάση αυτά που έχουν δώσει οι μελέτες. Θα τα δώσει αυτά τα χρήματα το Υπουργείο προς τους Δήμους? Πρώτον. Δεύτερον, στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, η ενημέρωση αντίστοιχα που υπάρχει από τους... από το Δήμαρχο εκεί, είναι ότι ναι, μεν τα χρήματα που είχαν έφτασαν για να γίνουν οι μελέτες, όμως δεν υπάρχει από τη δική τους τη μεριά οικονομική δυνατότητα για να προχωρήσει η κατασκευή και οι επιδιορθώσεις σε όλα αυτά τα σχολεία που είναι στο Βαθύ, Πυθαγόρα κλπ. Άρα θα υπάρξει, θα αναλάβει το κράτος, θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση? Δεν μας δώσετε συγκεκριμένα χρονικά διαγράμματα για να μιλάμε, για να δούμε αν πράγματι τα σχέδια επί χάρτου μπορούν να γεννούν ελπίδες στους μαθητές ότι θα επιστρέψουν στα σχολεία τους εκεί που πρέπει να είναι για να κάνουν μάθημα και να μην κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, σε καφενεία ή όπου αλλού. Γιατί το να μην είναι κανένας, αυτό έλειπε να συζητάμε αν θα πηγαίνουν 2 χρόνια μετά τα παιδιά, αν θα κάνουν μάθημα. Το θέμα είναι σε τι συνθήκες και αν τα σχολεία τους θα επισκευαστούν πλήρως για να μπορέσουν να γίνονται εκεί που πρέπει τα μαθήματά τους. Και βέβαια τώρα για το ότι είναι, δεν λειτουργεί υπέρ σας ούτε το γεγονός ότι ήταν πολλές οι καταστροφές στα σχολικά κτίρια, γιατί αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει την κριτική που κάνουμε, ότι η κατάσταση των σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στην Σάμο είναι η φωτογραφία της χρόνιας υποχρηματοδότησης, του ελλιπούς ελέγχου, των υποσυντήρητων κτίριων. Γι' αυτό και η έκταση των καταστροφών βέβαια ήταν τόσο μεγάλη. Άρα περιμένουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κατά πόσο αυτές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμα 2 χρόνια μετά το σεισμό θα υλοποιηθούν και πότε.